Κατάλαβες. Πρέπει να δοκιμάσει. Έχει το τορτί σου, θα σου. Γιατί, ο κανόνας, γιατί το θέλεις. Επειδή είναι λάστιση μόνο ή κάποιο θαύμα γίνει από τον Χριστό και ζητάει να ξέρω τι είναι. Κατάλαβες, θα ρωτήσω. Ότι υπάρχουν κανόνες, το ξέρω. Αλλά μήπως οι κανόνες πήγανε από του Κυρίου έτοιμα να μην μπορεί να μην γίνει. Αυτό που τάξει είναι λάστιση. Εγώ θα σου πω βασιλάκι, δύο λέξεις άλλες, προμετώ όπως θα πιάνε. Για πες άλλες λοιπόν. Ήμουν επίτροπο στην Ανάρτηση. Και όποτε έμπαινα από το δίσκο για να πήγαινα να φύγω και πάνω μέσα στο γυλοκονίτη, για να ρωτήσω πότε να με δώσει και θα πήγαινε δέκα. Λοιπόν, στις σκάλες, ανεβαίνοντας πάνω, τι έβλεπα. Και μου τρέμανε τα πόδια και λέω, ρε Μιχάλη, πα, κάτι κοριτσάκια 18 χρονών, ήταν στι σκάλε 2-3 κάθε Κυριακή, γονατίζαν από την αρχή που τη πηγαίνανε μέχρι το τέλο. Άλλο κίνδυνο, ωραία, άλλο κίνδυνο. Όχι, κάτσε. Το να πει τα μα. Το να πει τα μα. Καταλαβαίνετε, τώρα έχουν ωφέλεια. Πώ δεν έχουν ωφέλεια. Έχουν. Έχουν. Έχουν ωφέλεια. Ωφέλεια έχουν. Λοιπόν, αρχίσουμε. Έξι και κάτι είναι, θα αρχίσουμε. Και έχει ο Θεός. Και όποιος έρθει. Έχει ο Θεός, ναι. Κάθομαι στην Αγγλώσια. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός. Λέφ ουράνιε παράκλητο. Πνεύμα της αληθείας. Αμπατού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής ο λιγός. Εν θέ και σκύνος του λιμή. Και καθάρισον εμάς, πάσας τη γύρος και σώσον εγαθέ μας πιτάσεις. Αμήν. Λοιπόν. Η Αγία Γραφή και ειδικά οι πράξεις των Αποστόλων από ό,τι έχουμε μελετήσει και αναφέρει μέχρι τώρα μας λέγει χαρακτηριστικά ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και κάθισε εν είδη πυρήνης γλώσσης, σε μορφή πυρήνης γλώσσας, στο κεφάλι του καθενός. Και από την άλλη, μία βιαία πνοή ανέμου, που ακούστηκε στα Ιεροσόλυμα, έγινε ακουστή από τους κατοικούντας εις τα Ιεροσόλυμα και έσπευσαν εκεί που τους οδήγησε η βιαία πνοή του ανέμου. Και ένα πλήθος κόσμου στάθηκε στον υπερό εκείνο. Στον οίκο όπου ήσαν οι Απόστολοι καθήμενοι και πλήρωσε τον οίκο που ήσαν καθήμενοι και γέννησε το υπερό όπου οι μαθητές ήσαν καθήμενοι. Και συμπληρώνει ακόμη ότι επλήστησαν, ότι γέμισαν οι Απόστολοι Πνεύματος Αγίου, από Άγιο Πνεύμα. Και ήρξαν το φθέγγεστε και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Πήραν το χάρισμα να λαλούν, να ομιλούν
ξένες γλώσσες ή αγράμματοι μαθητέ του Χριστού. Επειδή όμως άλλοι από αυτή την πραγματικότητα θαύμασαν και είπαν τι άραγε να συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε αυτοί που είναι μπροστά μας και μιλούν, να μιλούν ξένες γλώσσες. Και απόρρισαν. Και βέβαια αυτοί που σταύρωσαν τον Χριστό είπαν ότι με θείουση είναι μεθυσμένη, με μεστομένη λεύκουση εσύ, με μεστομένη λεύκουση εσύ. Είναι, λέει, επηρεασμένη από το πολύ κρασί που έχουν βγει. Βέβαια, δεν έμεινε χωρίς απάντηση αυτό που ακούστηκε. Αυτή η κατηγορία των σταυρωτών του Χριστού. Όλοι οι Απόστολοι, ένα σώμα και μια ψυχή έγινα και με ένα στόμα, το στόμα του Πέτρου, αυτός πήρε το λόγο, μίλησε και είπε, ακούστε όσοι είστε από την Ιερουσαλήμ και όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ και βρίσκεστε εδώ, όχι ως μόνιμη κάτοικη μόνο, αλλά και ως παρικούντες, δηλαδή έχετε έρθει για να γιορτάσετε την ημέρα της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Αυτό που είδατε δεν είναι αποτέλεσμα του γλεύκους, γιατί δεν είναι μεσημέρι. Ήταν ανάμεσα ώρα, ανάμεσα στο πρωί και στο μεσημέρι. Ανάμεσα έκτηνη. Πόσο? Τρίτη ώρα ενάτη. Τρίτη ώρα δεν είναι. Ώρα είναι έξι. Τι είπες? Η τρίτη ώρα είναι ώρα ενάτη. Όχι, η πρωινή ήταν. Θα διαβάσω και από εδώ να το δούμε εδώ. Το λέει. Λοιπόν, δεν πρόκειται για απογευματική ώρα. Πρωινή. Α, η τρίτη ώρα είναι έξι. Αλλά 6-9 είναι. Συγγνώμη, η πρώτη ώρα είναι 6. Η τρίτη ώρα είναι 9. 9. Είπα μεταξύ πρωί και το μεσημέρι. Είπα. Εντάξει, δεν διαβάζουμε. Δεν είναι μεσημέρι, δεν ήταν. Μεσημέρι δεν ήταν. 9 πρωί είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που είδατε και ακούσατε είναι ένα γεγονός για το οποίο έχει μιλήσει πολύ καθαρά ο προφήτης Ιωήλ, ο οποίος έχει πει ότι εχαιώ από του πνεύματός μου, ο προφήτης Ιωήλ, προ Χριστού, είχε κηρύξει ότι ο Πατέρας μας Θεός, ο Πατέρας μας Θεός, εδώ είναι ομιλία. Ποια ομιλία? Πέστε μου. Μια ομιλία. Επάνω δεν έχει. Δεν έχει ομιλία σήμερα επάνω. Πουθενά. Εδώ. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Λοιπόν. Λοιπόν. Θα χύσω εχεώ
από του πνεύματός μου, από το πνεύμα μου, το Άγιο Πνεύμα προφανώς, επί πάσαν σάρκα. Δηλαδή, αδιάκριτα σε όλους τους ανθρώπους. Επί πάσαν. Πάσαν σημαίνει αδιάκριτα σε όλους τους ανθρώπους. Βέβαια, εφόσον θα είναι δέκτες του Αγίου Πνεύματος και όχι αργητές του Αγίου Πνεύματος. Και τι θα γίνει, θα προφητεύουν τα παιδιά σας, οι θυγατέρες σας, οι νέοι και ακόμα και οι γέροι θα φτάσουν στο σημείο να βλέπουν αποκαλυπτικά όνειρα. Όνειρα αποκαλυπτικά. Θα ακολουθήσουν το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος και σημάδια θαυματουργικά ψηλά στον ουρανό και κάτω στη γη. Έτσι λέει ο προφήτης ο Ιωήλ. Και σας δίνω, λέει, και άλλο γνώρισμα ώστε να ξέρετε καλά ότι όταν θα πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου η Μεγάλη, η ημέρα του Κυρίου η Μεγάλη, η σελήνη θα σκοτεινιάσει, ο ήλιος σκοτεινιάσει και η σελήνη θα πάρει το χρώμα του αίματος. Είναι τα προφητικά γεγονότα που αναφέρει ο προφήτης Ιωήλ, που μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος θα λάβουν σάρκα και οστά θα πραγματοποιηθούν. Ακόμη, τους επεσήμανε το γεγονός της σταυρώσεως του Κυρίου. Λέει, τον άνδρα Ιησού που ως άνθρωπος ήρθε στη γη, τον πήρατε και τον καρφώσατε επί του ξύλου. Όμως ο Θεός με θεϊκή δύναμη που πήγαζε μέσα από τη θεότητα του Ιησού Χριστού τον ανέστησε από νεκρόν. Και αυτού του γεγονότος εμείς τώρα είμαστε μάρτυρες και σας μιλούμε. Αυτού του γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της αναλήψεώς Του στους ουρανούς. Αυτή η πραγματικότητα γύρω από το πρόσωπο του Χριστού που είχε προφητευτεί και έγινε στις ημέρες των Αποστόλων και τις ημέρες των Σταυρωτών, αυτή την πραγματικότητα σας κηρύττουμε τώρα με αποτέλεσμα από τους ακροατές του κηρύγματος, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, 3.000 άνθρωποι. 3.000 άνθρωποι. Φώναξαν και είπαν, τι πείσομεν άνδρες αδελφοί ή να σωθόμεν, τι να κάνουμε για να σωθούμε, τι να κάνουμε για να σωθούμε, τι ποιήσομεν ή να σωθόμεν, αδελφοί. Το τονίζω γιατί θα μας απασχολήσει. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος έδωσε την απάντηση.
για να σωθείτε από τη γενεά της σχολιά, για να σωθείτε από τη γενεά σχολιά σημαίνει διεστραμμένη, που τίποτε ίσιο δεν έχει επάνω της, που το ίσιο το έχει κάνει στραβό και την ίδια ψέμα. Βαπτιστεί το έκαστος εξ ημών και σωθεί το. Να βαπτιστεί ο καθένας σας και θα σωθεί. Επαναλαμβάνω, οι ακροατές 3.000 από το σύνολο που ήσαν παρικούνται σε Ιερουσαλήμ, άνδρας ευλαβής όπως λέει η Γραφή, απάντησαν στο κήρυγμα του Πέτρου με τη φράση «Τι ποιήσομεν αδελφοί ή να σωθόμεν» και ο Απόστολος Πέτρος τους απάντησε «Βαπτιστεί το έκαστος εξ ημών», να βαπτιστεί ο καθένας σας. Θα ήθελα να πω το εξής, γιατί και ο Ιερός Χρυσόστομος που αναφέρεται ακριβώς στο γεγονός αυτό της ομιλίας του Πέτρου και της αλλαγής των ακροατών από εχθρών και σταυρωτών σε πιστούς χριστιανούς, επαναλαμβάνω, ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει μία ομιλία από τις πολύ ωραίες που είναι όλες του, που χαρακτηρίζει μέσα ότι η αλλαγή και η μεταστροφή, λέει, όλων αυτών έγιναν χάρη στην απλότητα των Αγίων Αποστόλων, χάρη στην επιείκεια των Αγίων Αποστόλων. Γιατί πάνω από τον εξώστη του Υπερώου δεν τους τσεκούρεψε με το κήρυγμα ο Απόστολος Πέτρος. Απλώς τους έκανε μία ανοίξη όν εκείνων τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Εκείνον ανύψωσε ο Θεός με τη δική του δύναμη. Αφού τον ανέστησε από νεκρόν, πάλι με την ίδια θεϊκή του δύναμη. Και αφού τους κάλεσε στη συνέχεια να αλλάξουν τρόπο ζωής. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το πιο δυνατό φάρμακο για να μπορέσει να διορθώσει ο καθένας μας αυτόν που μας αδικεί, το πω έτσι, δεν είναι να στραφούμε εναντίον του γιατί μας αδίκησε. Μπορούμε ένα σιδερένιο σώμα να το λυγίσουμε και θα μας πει τώρα ο Βασίλης ποτέ. Έτσι πως είναι πεταμένο αν δεν το μαλακώσουμε. Πρέπει, λέει, να μπει στη φωτιά, να μαλακώσει και μετά να το κάνεις όπως θέλεις. Γιατί σκληρό με σκληρό δεν γίνεται μαλακό. Αλλά θέλει ένα από τα δύο να μαλακώσει για να στραβώσει, για να λυγίσει. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος εχρησιμοποίησε επιείκεια. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος λέγει τα εξής.
όταν είπομεν εμείς, όταν εμείς πούμε ότι οι δικοί μεθα είμαστε αδικημένοι, αυτοί που μας αδίκησαν πυρώνται δείξε ότι ουκ η δικήκαση. Κάνουν την προσπάθεια να αποδείξουν ότι δεν μας αδίκησαν. Το ξαναπώ άλλη φορά. Όταν εμείς που έχουμε αδικηθεί ισχυριστούμε ότι αυτοί που μας αδίκησαν, όντως μας αδίκησαν, αυτοί θα κάνουν την προσπάθεια να πούνε ότι δεν σας αδικήσαμε. Όταν είπαμε εμείς ότι ούκ οι δικοί μεθα, όταν πούμε ότι δεν έχουμε αδικηθεί, από αυτούς μας αδίκησαν, αλλά αντίστροφα ότι έχουμε αδικήσει, ότι έχουμε αδικήσει. Προσέξτε το αυτό. Λέει, ενώ εμείς έχουμε αδικηθεί, αν πούμε ότι έχουμε αδικήσει, εκείνη του αντίον ποιούση, εκείνο κάνουν το αντίθετο. Παραδέχονται ότι έχουν αδικήσει. Ώστε η βούλη των ειδικικότητα εισαγών εμβαλήν, μη κατηγορήσεις αυτού. Αν θέλεις να τον βάλει να σκεφτεί καλά αυτόν που σε έχει αδικήσει, να τον βάλει να σκεφτεί καλά τι είναι αυτό που έχει κάνει, μη τον κατηγορήσεις. Μη τον κατηγορήσεις. Γιατί φιλόνικον γάρεστη το γένος των ανθρώπων. Το γένος των ανθρώπων είναι φιλόνικο, αγαπάει την αντιδικία. Μία σου μία μου το πάει άμα του πας κόντρα. Αν κάνεις πίσω, θα το σκεφτεί. Θα το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος έκανε το ίδιο. Δεν είπε κρίμα σε εσάς που το σταυρώσατε και κάνατε αυτή τη μεγάλη αδικία να χύσετε αίμα αθώων. Είπε να τους αποκαλέσει δολοφόνοι. Εγκληματίες, δολοφόνοι, ναι. Δεν είπε τίποτα τέτοιο πράγμα. Διέπραξαν το χειρότερο από τα εγκλήματα. Δεν έχει να παρουσιάσει ο κόσμος άλλο έγκλημα πιο φρικτό από αυτό. Και όμως δεν τους είπε εγκληματίες. Και θα προσέξουμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Λένε μετά από αυτό οι ακροατές από κάτω είπαν, να το προσέξουμε, τι ποιήσομεν ή να σωθόμεν. Τι ποιήσομεν ή να σωθόμεν. Ξαναπώ άλλη μια φορά για να μας μείνει. Τι ποιήσομεν ή να σωθόμεν. Τι να κάνουμε για να σωθούμε. Αυτό είπα. Και δεν είπαν πώς θα σωθούμε. Έχει διαφορά. Έχει δύο ρήματα μέσα. Το ένα τι ποιήσομε, τι να κάνουμε, και το άλλο είναι ή να σωθούμε. Δεν πήγαν κατευθείαν να πούνε πώς θα σωθούμε, αλλά τι ποιήσομε, τι σημαίνει αυτό. Όταν ο άλλος σε ρωτάει, πες μου αδελφέ, όπως είπαν αυτοί, τι να κάνω, εσύ που τον ρωτάς τον άλλον τι να κάνω, ζητάς τα φώτα του. Του παραδίνεις τον εαυτό σου, του το παραδίνεις τον εαυτό σου και του δίνεις εμπιστοσύνη. Και μάλιστα τέτοια εμπιστοσύνη που, να, πόσο μεγάλη είναι, άλλο μεγαλύτερο γεγονός από το να σωθείς, υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Άρα στο σημαντικότερο γεγονός είπαν, σας παραδίνουμε τον εαυτό μας, πέστε μας τι να κάνουμε για να βρούμε τη σωτηρία μας. Η σημασία και το άλλο, βάζουν τη λέξη αδελφοί. Χάθηκε η προηγούμενη έκφρα που σαν σταυρωτές του Κυρίου τον κάρφωσαν στο σταυρό και ήσαν και εχθροί των μαθητών του Κυρίου. Αυτοί λοιπόν οι σταυρωτές, αυτοί οι εχθροί που φώναζαν Άρον, Άρον, Σταύρος είναι αυτό. Ναι, Άρον, Άρον, Σταύρος είναι αυτό. Τώρα αλλάζουν και ονομάζουν τον εαυτό τους αδελφό με εκείνους που πριν ήσαν εχθροί τους. Τόση μεγάλη ήταν η μεταστροφή, η αλλαγή που επέφερε στους ακροατές το κήρυγμα του Πέτρου, ο οποίος τους ομίλησε, λέει, με επίοικια. Με επίοικια. Αυτό είναι το γνώρισμα του Πέτρου. Και μάλιστα, βάζει και τη λέξη ο Πέτρος, λέει, τους απαντάει. Με δύο λέξεις, δύο προτάσεις. Μετανοήσατε και βαπτιστήκον. Μετανοήσατε και να βαπτιστεί ο καθένας σας ή να σωθείτε. Για να σωθείτε. Ζητάει αλλαγή τρόπου ζωής, αλλαγή σκέψης, εμπιστοσύνη στα χέρια του Χριστού που σταυρώσαμε και να βαπτιστεί ο καθένας τους. Και εδώ είναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν τους είπε να βαπτιστείτε εις το Τίμιο Σταυρό, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Κύριος το είχε ζητήσει και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Για να σωθεί ο κόσμος θα μπει στο λουτρό του βαπτίσματος και θα βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ρητή εντολή. Αυτό εκτελούν τώρα και οι Απόστολοι. Και αφού συμβεί αυτό σε εσάς, του λέει, και μετανοήσετε, θα λάβετε και βάπτισμα εις άφεση όλων όνε σκέφτεται και πράξατε. Όλα σβήνουν όσα σκεφτήκατε και όσα πράξατε. Εις άφεση των αμαρτιών. Και στη συνέχεια, λείψεστε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Θα λάβετε κι εσείς τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που τώρα όλοι ακούμε, και εγώ και εσείς, πραγματοποιήθηκε. Βαπτιστήκανε και έλαβαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε τώρα, μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν αυτοί 3.000, ποια αποτελέσματα είχε. Είχε αποτελέσματα. Μας λέγει λοιπόν τώρα εδώ τα αποτελέσματα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Ήσαν δε προσκατερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Μετά τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, που πήρανε όλοι όσοι βαπτιστήκανε, όλοι όσοι εμπιστευτήκανε τον εαυτό τους Αποστόλους, ήσαν προσκαρτερούντες, αφοσιωμένοι με ζήλο και υπομονή, προσκαρτερούντες, αφοσιωμένοι με ζήλο και υπομονή, στην ακρόαση της διδασκαλίας των Αποστόλων. Στην ακρόαση
Μην ξεχνάμε ότι αυτοί αποτελούσαν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Οι Απόστολοι ήσαν οι ταγοί, οι αρχηγοί, και οι άλλοι ήσαν οι χριστιανοί που διδάσκονταν από τους Αποστόλους. Ήσαν υποταγμένοι στο λόγο των Αγίων Αποστόλων. Όπως είμαστε στον Κύριο. Λέγει, ξαναλέω, προσκαρτερούντες τη διδαχή. Δεν το γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έτσι, για να ακούσουμε μόνο ότι ήσαν στη διδαχή και μάλιστα προσκαρτερούντες. Αυτό το προσκαρτερούντες, ξέρετε, τι δείχνει. Μια συνέχεια. Λες, ανυπομονώντας, μια άλλη όμοια φράση να καταλάβουμε, να έρθεις ανυπομονώντας, δεν δείχνει ότι περιμένω μια στιγμή, αλλά μια συνέχεια χρονική. Χρονική συνέχεια. Και εδώ η λέξη προσκαρτερούντες σημαίνει ότι μαζεύονταν συνεχώς και έμεναν με υπομονή και επιμονή στη διδαχή των Αγίων Αποστόλων. Άρα ήσαν αυτοί οι βαπτιστέντες πιστοί ακροατές για μεγάλη χρονική διάρκεια στα πόδια των Αγίων Αποστόλων, φωτισμένοι πια από το Άγιο Πνεύμα, και δεν έδειγναν ότι κουράζονταν να ακούνε το Λόγο του Θεού. Δεν έδειγναν καν ότι κουράζονταν. Το λέει η λέξη προσκαρτερούντες, που σημαίνει μόνιμα καρτερούσαν, εδώ δείχνει την επιμονή που είχαν για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα λέει επί το αυτό. Δηλαδή στον ίδιο χώρο μέσα πάντοτε. Και όχι μόνο λέει, μας λέει και αμέσως παρακάτω, και την κοινωνία. Αυτή η λέξη κοινωνία είναι αυτό που κάνουμε τώρα εμείς εδώ. Έχουμε ο ένας με τον άλλον πνευματική επικοινωνία τώρα. Πνευματική επικοινωνία, ο ένας με τον άλλον, αυτό σημαίνει κοινωνία. Δεν σημαίνει θεία κοινωνία. Το λέει παρακάτω θεία κοινωνία, και θεία κοινωνία. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Η επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους αυτά τα άτομα που αποτελούσαν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και επομένως λοιπόν, προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων με επιμονή υπομονή έκαναν ακρόαση διαρκή στη διδασκαλία και είχαν συνεχή επικοινωνία σαν άτομα μεταξύ τους και την κλάση του άρτου, εδώ είναι η Θεία Ευχαριστία, και τεμάχιζαν τον άρτο της Θείας Ευχαριστίας. Κλάση σημαίνει τεμάχισμα του άρτου της Θείας Κοινωνίας και τις προσευχές. Επαναλαμβάνω, ο πνευματικός άνθρωπος, όχι μόνο της Αποστολικής Εποχής, αλλά και όλων των γενεών, έχει μέσα του αυτά τα γνωρίσματα. Το ένα είναι το να προσκαρτερεί στη διδαχή των Αποστόλων, να προσκαρτερεί πιο απλά. Να, εμείς τώρα που μελετάμε τη Γραφή, προσκαρτερούμε, μένουμε πιστοί στο να ακούμε τη διδασκαλία των Αποστόλων στις Γραφές, που είναι
η διδασκαλία των Αποστόλων, η διδασκαλία του Κυρίου. Ένα γνώρισμα αυτό. Δεύτερο γνώρισμα. Έχουμε μεταξύ μας επικοινωνία. Μας ενώνει ο Λόγος του Θεού. Μας ενώνει το Πνεύμα του Άγιον. Μας ενώνει η χάρις του. Και βέβαια τα παραπέρα τα συναντάμε στην το ένα παραπέρα που λέει κλάση του άρτου στην εκκλησία μέσα που υπάρχουν τα γνωρίσματα εκείνα μόνιμα γιατί εκεί μετέχουμε, παίρνουμε μέρος στο σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και βέβαια και στις προσευχές τα ξαναλέω τα γνωρίσματα για να τα έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει, μιλάμε για το δέον, για αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, να έχουμε συγνή, να προσκατερούμε στη διδαχή των Αποστόλων και του Κυρίου με τη μελέτη των γραφών, με την ακρόαση κηρυγμάτων και των Αποστόλων. Υπάρχουν μερικοί που λένε, θα κάνουμε εδώ την παρατήρηση μεγάλη. Πάλι βγήκε να μας μιλήσει ο Ιεροκήρυκας. Εδώ έχουμε το σύνορα στα εκκλησία, κουραστήκαμε, φτάνει. Ακούγεται. Ακούγεται, ακούγεται αυτό. Και όμως, εδώ δεν λέει κουραστήκανε, αλλά δεν κουραζόντουσαν να ακούνε το Λόγο του Κυρίου. Διψάγανε, να το πούμε έτσι. Μου θυμίζεις, Μιχάλη, το Δαβίδ που λέγει «Κύριε, σαν το ελάφι που πηγαίνει στις πηγές των υδάτων, αγαπάω να μελετάω τον νόμο σου». Πώς τρέχει διψασμένο το ελάφι να πιει νερό, λέει, στην πηγή και εγώ έτσι πάω στις πηγές, στην Αγία Γραφή, για να ξεδιψάσω την πνευματική μου δίψα. Λοιπόν, άρα το κήρυγμα, να το γνωρίζουμε, είναι κανόνας, θεσμός που έχει τοποθετηθεί από τους Αγίους Αποστόλους, από τον Κύριο τον ίδιο, αφού πώς μπορεί να φανταστεί κανείς ότι γράφτηκε αυτό. Δεν προηγήθηκε το κήρυγμα. Θα είχαμε Αγία Γραφή χωρίς κήρυγμα. Πώς να μην είναι ο Λόγος, ούτε κήρυγμα. Τελείωσε. Ο Λόγος είχε ακροατάς. Και οι ακροατές που ξαναπόθενοι κατέγραψαν. Χωρίς κήρυγμα δεν στηρίζεται η Εκκλησία του Κυρίου. Είναι αναγκαίο, πολύ αναγκαίο ουσία το κήρυγμα. Και ζωή μέσα στην Εκκλησία. Και ζωή μέσα στην Εκκλησία. Εκείνος που ισχυρίζεται το αντίθετο σημαίνει ότι βρίσκεται σε βαθύ σκοτάδι. Σε βαθύ σκοτάδι. Δεν γνωρίζει τίποτα από εκείνος. Μα πώς θα δεις χωρίς φως και πώς θα πάρεις το φως αν δεν ακούσεις. Ποια γνώση, παρακαλώ πολύ, ποια γνώση και ανθρώπινη ακόμα, ποια επιστήμη μπορεί να μάθει κανείς χωρίς ακρόαση. Πολύ περισσότερο, εδώ που πρόκειται για τα πιο σοβαρά της ανθρωπίνης ζωής, θέματα ζωής δηλαδή, χωρίς κήρυγμα μπορεί να στηθούν και μπορούν να σταθούν και όρθια. Είναι επομένως απαραίτητο. Λέει λοιπόν, για να είμαστε και έτσι πως πρέπει, πολύ χρόνο στάθηκαν αυτοί οι πρώην σταυρωτές στα πόδια των Αγίων Αποστόλων και άκουσαν κήρυγμα. Πολύ χρόνο. Σαν τα μωρά παιδιά, λέει, το λέει παρακάτω. Τα έπλαθαν, παραδόθηκαν στα χέρια κυριολεκτικά των Αγίων Αποστόλων και τα έπλαθαν σύμφωνα
με την κατεύθυνση που έδινε το Άγιο Πνεύμα. Όχι τη δική του στον Άγιο Αποστόλο, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Πώς θα γινόταν η αλλαγή του κόσμου, που λέτε. Τόσο εύκολο ήτανε. Και να το δούμε. Και να το δούμε. Το κήρυγμα δεν ήταν ο απλός λόγος του Κυρίου που ακούγεται, που πάντα είναι απλός, αλλά συνοδευότανε. Συνοδευότανε. Από τι συνοδευότανε? Από τέρατα και σημεία. Από θαύματα και σημάδια που γίνονταν δια των Αγίων Αποστόλων. Με τα χέρια των Αγίων Αποστόλων. Αυτά προκαλούσαν ένα δέος. Ξέρετε τι είναι το δέος? Δέος είναι να μπούμε σε ένα χώρο ιερό, να το πούμε ζωντανά λιγάκι, να υπάρχει ένα άγιο σκύλωμα λείψανο Αγίου και μόλις να βλέπουμε μπροστά μας κάποιον παράλυτο που τον γνωρίζουμε χρόνια παράλυτο ολόκληρο, να σηκώνεται όρθιος. Μας καταλαμβάνει τη στιγμή εκείνη ένας ιερός φόβος, πω τι έγινε, και στεκόμαστε βουβή και η προσοχή μας είναι 100% παραδομένη σε αυτό που βλέπουμε και πουθενά άλλου. Και πουθενά άλλου. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και με τους Αγίους Αποστόλους. Κήρυγμα, θαύμα, φόβος. Φόβος όχι με την έννοια που το ακούμε, αλλά που έχει μέσα το σεβασμό στα θεία. Που έχει μέσα το σεβασμό στα θεία. Όχι σε ένα άτομο προκαλούσε δέος, φόβο, αλλά πάση ψυχή, λέει εδώ, άρα σε κάθε άνθρωπο που το έβλεπε ή το άκουγε. Τέτοια λέγει ήταν η αλλαγή, τέτοια ήταν η αλλαγή που πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό. Όλοι όσοι πίστευαν, ήσαν πιστοί καινούργοι μετά τους Αγίους Αποστόλους, βρίσκονταν, λέει, επί το αυτό. Επί το αυτό. Ξαπώ μια φορά. Επί το αυτό. Δεν σημαίνει τοπικά στο ίδιο μέρος. Αλλά ήσαν ενωμένοι στο ίδιο πνεύμα. Στο ίδιο πνεύμα. Και δεν έλεγε «να ο άλλος», αλλά έλεγε, έβαζε στη θέση του άλλου τον εαυτό του, «να ο εαυτός μου». Και έλεγε ακόμα, όχι έλεγε, αλλά το ζούσε ο πρώτος χριστιανός. Αυτό είναι δικό μου, έτσι λέω τώρα εγώ. Να, δικό του είναι αυτό. Το δικό μου το έκανε δικό του άλλος. Όμοια και ο άλλος, όμοια και ο άλλος έλεγε, αυτό που ήταν δικό του είναι δικό σου. Κανείς δεν έλεγε ότι είναι δικό μου. Το Ιερός Χρυσόστομος λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο πάνω σε αυτό, ότι είχε σβήσει από τη μέση το ψυχρόν ρήμα, το ψυχρόν ρήμα, ψυχρόν ρήμα, ο παγωμένος λόγος, το αιμόν, το δικό μου. Αυτό το μου από την πρώτη χριστιανική κοινότητα ήταν σβησμένο πέρα για πέρα. Και όταν παρέθεται ο πλούσιος στο φτωχό γεύμα, γιατί τρώγανε όλοι μαζί, δεν αισθανόταν ντροπή ο πλούσιος ότι ο φτωχός γιατί έτρωγε του πλουσίου,
τα αγαθά, ούτε και η υπερηφάνεια ο πλούσιος γιατί έδωσε αυτό που να φάει. Αλλά ένιωθαν, πώς το είπα προηγουμένως, είπαμε, τι πίσω μεν άνδρες, αδέλφοι, αδέλφοι, ένιωθαν ότι αυτό εδώ που έχω εγώ δεν είναι δικό μου, ενώ είναι δικό μου, θα λέγαμε εμείς, είναι δικό σου. Και αντιστρόφως, αυτό που ήταν δικό του ήταν δικό μου, ήταν κοινό. Κοινό, δεν έλεγε αυτό που λέμε εμείς σήμερα. Και μάλιστα λέγει ότι και τα κτήματα, και τα κτήματα, τα ακίνητα και τα συμπάρξεις και ό,τι, πώς το λέμε, το χρήμα λέμε, το λέμε, ο κινητό, κινητή περιουσία, κινητή περιουσία, ναι. Και τα κινητά και, και την κινητή περιουσία επίπρασκον, 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 την πουλάγανε, την πουλάγανε και διεμέριζαν και τα μοίραζαν πάση σε όλους εκείνους για όποια ανάγκη είχαν, καθότι αν της χρεία είχε. Για όλους εκείνους που είχαν ανάγκη. Λοιπόν, λέγει, να δούμε και το Ιερό Χρυσόστομο που λέει εδώ, και πρόσεχε πως τίποτε άλλο δεν έκαναν οι Ιουδαίοι, ούτε μικρό, ούτε μεγάλο, αλλά προσέρχονταν και πρόσφερναν τις υπηρεσίες τους στο ναό. Και ακόμη να δούμε και παρακάτω για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα, τον τρόπο που ζούσαν οι πρωτοχριστιανοί. Άλλο γνώρισμα λοιπόν. Ανέφερα τρία προηγουμένως γνωρίσματα. Αναφέρω και ένα τούτο εδώ που έλεγε ο καθένας, ότι το μου, το ψυχρό ρήμα τούτο δεν υπήρχε. Μας. Μου λέμε το μου. Α, μας, υπήρχε το μας. Υπήρχε το μας. Εμάς. Ναι, δηλαδή ήταν κοινό. Δηλαδή ήταν κοινό. Λέει λοιπόν, καθημέραν προσκατερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κλώντεστε κατοίκον άρτων, μετελάβαν τροφής. Κάθε μέρα, δεν είχαν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά υπήρχαν τακτές ώρες, να σας θυμίσω. Και ο Κύριος πήγαινε στο ναό, δεν πήγαινε. 12 ετών πήγε, λέει, όπως μας είπε τους γονείς του, να εκπληρώσει καθήκον. Δεν πήγαινε. Και δεν ήταν μόνο που πήγαινε μια φορά, αλλά καθημερινά πήγαινε με βάση τον νόμο, τον Μωσαϊκό νόμο. Εφάρμοζαν και οι Απόστολοι του Μωσαϊκού νόμου. Όχι όμως μπέρδευαν με τη διδασκαλία του Χριστού. Είσαι αποχρεωμένοι να πάρεις τον νόμο, πήγαιναν στον νόμο. Και λέει εδώ, καθημέραν προσκαρτερούντες. Δηλαδή, πηγαίνανε με μεγάλη όρεξη, σημαίνει αυτό το πράγμα, και έμεναν στο ναό με όρεξη μέσα και συμμετείχαν στη λατρεία, συμμετείχαν και στο κήρυγμα, γιατί λέει εγώ ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι το βάπτισμα που πήραν βάπτισμα αυτοί. Αυτοί 3.000, μετά από αυτή την πράξη πήραν το βάπτισμα. Μετά από την πράξη να πηγαίνουν στο ναό κάθε μέρα προσκαρτερούντες και μένανε εκεί με καρτερικότητα, με μία αναμονή. Πότε θα μας βαφτίσουν,
και άκουγαν τους Αποστόλους και τους μάθαιναν και συνεπώς έπαιρναν. Και μετά πήραν το βάπτισμα. Και μετά πήραν το βάπτισμα. Και λέγει λοιπόν τώρα εδώ, και ο Κύριος προσέθεται καθημέραν την Εκκλησία εκείνους που επρόκειται να σωθούν. Μετά από όλο αυτό τον τρόπο ζωής, να σκεφτούμε, πες το ότι εμείς εφαρμόζαμε εκείνο το πράγμα, να μαζευόμαστε καθημερινά, να ακούγαμε το Λόγο του, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε ζωντανά, να ανοίγουμε τη τσέπη μας και να έχουμε ένα ταμείο κοινό και να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν να φάμε και να πηγαίναμε, το προσέχουμε. Θα γέμιζε ή δεν γέμιζε η αίθουσα. Τώρα δίκαια θα φωνάξει και θα πει, και τι κάνουμε. Θα το πει δίκαια. Έχουμε μείνει μόνο σε αυτή την προσευχή που κάνω σπίτι, στον εκκλησιασμό, και αν γίνεται μελέτη, κάποια μελέτη, στη ζωντάνια που ζητάει η Αγία Γραφή, δεν έχουμε τη συμμετοχή που πρέπει να έχουμε. Αν πάρουμε ένα θερμόμετρο, θα δούμε το ψυχρό ρήμα. Πιο μεγάλη. Ποιο? Το ψυχρό ρήμα. Ναι. Δηλαδή, είναι δικά μου. Στοπ. Καλά τα έχω τσέπη μου. Θυμόμαστε, Μιχάλη, ξέρεις ποιον, ε. Ψυχή, έχεις πολλά άγαθα, κείμενα εις πολλά έτη. Ο Άφρον. Χθες. Άφρον. Ναι, ο Άφρον. Τα αγαθά είναι δικά σου ψυχή, έκανε την ψυχή. Ήλι και έτσι είπε, κείμενα εις πολλά έτη. Τώρα θα μου επιτρέψει να πω και το, ανέκδοτο το ωραίο πάνω σε αυτό, που μου άρεσε. Άκου Ιωσήφ, θα σου αρέσει και σένα. Λέει, πήρε εντολή, λίγο κάνω λοξά από το θέμα, αλλά και μέσα δεν περίμενα είμαι, πήρε εντολή ο Χάρος, λέει ο μύθος, αλλά έχει την πραγματικότητα. Να πάει, να πάρει μια ψυχή. Πήγε εδώ, πήγε εκεί, παραπλανήθηκε, έχασε τον δρόμο. Και όταν βράδιασε, τάκ, τάκ, τυπάει μια πόρτα. Περνάει μέσα, στο σπίτι αυτό ήταν μια γυναίκα που είχε 5 παιδιά και μόλις γεννήσει το έκτο. Το έκτο παιδί. Και έως τον νοικοκύρης. Τον είδε ως τον νοικοκύρης, μπήκε μέσα, κάθισε λέει και ανοίξανε συζήτηση με τον Χάρο. Φέρετε, θα του είπε, την περιπλανήθηκε και του είπε και την ταυτότητά του, ότι είναι ο Χάρος. Και του λέει, δεν μου λες, λέει ο νοικοκύρης, για να δέσει το γάιδαρο, δεν γινόμαστε κουμπάρι, του λέει. Να γίνουμε κουμπάρι, του λέει. Αφού γίνανε κουμπάρι, ήρθε η ώρα να φύγει. Του λέει, άκου να σου πω. Δεν λέει μέσα τη λέξη, τη βάλω εγώ για να το κάνω πιο λίγο πιο όμορφο. Κουμπάρε, όταν έρθει η ώρα μου, να μου στείλεις μήνυμα. Μπράβο, γιατί όχι, θα στείλω μήνυμα, του λέει. Γεια σου, του λέει, και φεύγει. Έφυγε. Μετά από ένα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, τάκ, 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 σαν το πλούσιο της παραγωγής, απαιτούσε από σου την ψυχή σου. Πήγε ο ίδιος. Ναι. Πήγε ο ίδιος. Δεν στέλνει μήνυμα. Του λέει, ήθελα να σε πάρω. Καλά, η συμφωνία που κάναμε, τι, πού πήγε στράφη, του λέει. Δεν είπαμε να μου στείλεις μήνυμα. Καλά, του λέει, τόσα μηνύματα που σου έστειλα, δεν τα πήρες ήδη καθόλου. Πότε σου πόναγε το πόδι, πότε σου πόναγε το χέρι, πότε σου πόναγε κάτι άλλο. Mm. Αυτά ήταν τα μηνύματα που σου έστειλα. Δεν τα καταλάβαινες, λέει, νόμιζε που θα μείνεις μόνιμα εδώ στη γη, του λέει. Α, έλα τώρα, έλα τώρα. Ο διάβολος δεν γνωρίζει κουμπάρο. Όχι, ο Χάρος. Δεν γνωρίζει, όχι κουμπαριά, του έστειλε μηνύματα. Και μας στέλνει, μηνύματα και λέμε στην πάντα. Να πω κι εγώ ένα όμοιο με αυτό. Ε? Να πω κι εγώ ένα όμοιο με αυτό. Σύντομα λιγάκι, πες το. Γιατί αν είχε σήμερα. Κοιμήθηκε. Έλα. Κοιμήθηκε ένας Εβραίος, πήγε στον άλλο κόσμο. Και έφτασε έξω από τις πίνες του ουρανού.
Και εκεί ήταν έτοιμος να μπει στα δεξιά που έλεγε παράδεισο. Βγαίνει ο Άγιος Πέτρος και του λέει: «Ε, για πού το έβαλες?» Λέει: «Για μέσα». «Όχι, από εκεί». «Από εκεί δεν πας». Λέει: «Γιατί?» «Για πες μου, τι καλές πράξεις έκανες στη γη?» Έστειλε το μυαλό του Εβραίου. «Για πες, για πες. Να, κάποτε βρήκα ένα γερούνι και του έδωσα 50 λεπτά». «Για να θυμίσουμε μια άλλη, ωραία». Γράφε, άγγελε, έγραφε ο άγγελος τις καλές πράξεις. Γράφε, άγγελε, 50 λεπτά. Άλλο, αν είναι καλή πράξη, έξι το κεφάλι του Εβραίου. Ναι, είχα βρει ένα παιδάκι άρρωστο στο πεζοδρόμιο που δεν είχε να φάει και του έδωσα 50 λεπτά. Γράφει άγγελε άλλα 50 λεπτά. Λέει, άλλη καλή πράξη, άλλη. Βρήκε, έστειψε το μυαλό του, βρήκε μια καλή πράξη. Είχα βρει μια γριούλα, λέει, που ήταν λέει, σε κακή κατάσταση και μου ζήτησε λιμοσύνη. Και τι της έδωσε? Άλλα 50 λεπτά. Λέει τότε στον άγγελο, δώσ' το ένα δίφραγμο και στείλ' τον στο διάβολο. Θα πάρεις το παράδεισο με 50 λεπτά. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, γεια σου. Λοιπόν, για να έρθω και τελειώσαμε την ερώτηση που φάγαμε. Έρχομαι τώρα σε κάτι άλλο και τελειώνω γιατί δεν μας μένει ο χρόνος. Διαβάζω από τη κοινή ζωή αυτή που ζούσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Τη σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος με πάρα πολύ ωραία λόγια και λέει το εξής: πώς ζούσαν αυτοί που μαζεύονταν και δεν είχαν τίποτα ενώ είχαν περιουσίες και οι άλλοι δεν είχαν τίποτα και είχαν όλα κοινά, πώς ζούσαν? Λέει κάτι πολύ όμορφο, λέει: τούτο αγγελική πολιτεία. Προσέχετε, αγγελική πολιτεία. Όταν δεν έχεις τίποτα από τα αγαθά προσωπικά δικά σου και τα διαθέσεις για τον άλλον, οι άγγελοι δεν έχουν τίποτα. Αγγελική πολιτεία. Μηδέν αυτόν λέγει ίδιον είναι. Κανείς τους δεν έλεγε ότι έχω κάτι δικό μου. Και προσθέτει, εντεύθεν η ρίζα των κακών απεκόπη. Από τη στιγμή που λες αυτό το έχουμε μαζί, είναι κοινό και δεν είναι δικό σου, έχεις κόψει τη ρίζα όλων των κακών. Που είναι το να λες είναι δικό μου. Και προχωράει. Διόν έπρατον, για να το προσέξουμε αυτό, το εξηγήσουμε, είναι πάρα, να το προσέξουμε, με εκείνα που κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί, που είχαν, τα είχαν όλα κοινά και τίποτα δικό τους, έδειξαν με εκείνο ότι ήκουσαν, δηλαδή ότι έκαναν υπακοή στην πράξη του λόγου που τους έλεγαν οι Απόστολοι. Καταλάβανε, λέει, με εκείνο, με το να μην αισθάνονται ότι έχουν κάτι δικό τους, αλλά να είναι κοινό για όλους, να δίνουν τις περιουσίες και τα αγαθά τους για το καλό των άλλων, αυτό σήμαινε ότι ζούσαν ζωή αγγελική και ότι είχαν δείξει πλήρη υπακοή στο ρήμα, στο κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων. Αυτό ήταν ποιο, η σωτηρία μέσα από μία γενιά διαστραμμένη, σκολιά από την προηγουμένως. Όντως είχαν σωθεί. Και προσθέτω, να το προσέξουμε. Χρήματα έριψαν, τα χρήματα τα πέταξαν. Και έχερον και είχαν χαρά. Και πολύ η ευφροσύνη και είχαν μεγάλη, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Μίζον αγάριν αελάγωνον αγαθά. Έδινα σκουπίδια, έτσι πίστευαν ότι ήταν τα υλικά αγαθά, και λάβαιναν
μείζωνα αγαθά. Και έπαιρναν μεγαλύτερα αγαθά. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, βρεόταν δίνεις ελεημοσύνης. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δίνεις ένα σκουπίδι και παίρνεις τον ουρανό. Δεν το καταλαβαίνεις. Και συνεχίζει εδώ. Τι είχε συμβεί σε αυτές τις ψυχές που είχαν παραδοθεί στα χέρια των Αποστόλων. Ουδής ονίδιζε, ουδής ονίδιζε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανένας δεν κατηγορούσε τον άλλον, δεν τον κατηγορούσε. Ουδής ευθόνη, κανένας δεν είχε φθόνο, ζήλια για τον άλλον. Ουδής ευάσκαινε, κανένας δεν κακολογούσε. Άλλο κατηγορώ, άλλο κακολογώ. Ούκιν τύφος, δεν υπήρχε εγωισμός. Ούκιν εξουδένωσης, δεν υπήρχε ξεφθύλισμα του άλλου. Καθ' απερπαιδεία ενόμιζον παιδεύεστε. Νόμιζαν ότι εκπαιδεύονται στα χέρια των Αγίων Αποστόλων σαν μικρά παιδιά. Ως αρτίτοκοι ούτω διέκειτο, σαν νεογέννητα βρέφη, έτσι συμπεριφερόντουσαν οι πρωτοχριστιανοί. Σαν νεογέννητα βρέφη. Έχει πονηρία το μικρό παιδί. Και τη συμπεριφορά είχαν. Αρτίτοκα, το λέω, ως αρτίτοκοι, ως αρτίτοκοι. Σημαίνει μόλις γεννημένο παιδί. Ούτω διέκειτο, έτσι συμπεριφέρονταν. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, πήραμε μία εικόνα από την πραγματικότητα της πρώτης αποστολικής ζωής και είδαμε ποια είναι τα γνωρίσματα που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε γιατί δεν μας πλησιάζουν οι άλλοι, γιατί μας λείπουν από αυτό τα ζωντανά γνωρίσματα που τα συναντούσαμε ολοζώντανα στην πρώτη χριστιανική αποστολική εποχή. Είναι το κεφάλαιο το δεύτερο αυτό που σας διάβασα και από τις πράξεις των Αποστόλων προς το τέλος που λέει «Η ζωή των πρώτων χριστιανών». Μπορείτε να ανοίξετε μια Αγία Γραφή και να το μελετήσετε. Εγώ το έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι πόσες φορές για να στο κάνω σε εδώ πέρα, και έχω διαβάσει το παρελθόν αρκετές φορές. Ξαναδιαβάσω, μήπως μου γεμίσει το μυαλό μέσα, μείνει κάτι. Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές. Και τούτησα εδώ πρέπει να το λέω απ' έξω, ούτε απ' έξω το λέω. Άρα λέω, Κώστα, αφού δεν σου μείνει και το διαβάσω, λέω ένα, τι ζωή σου είπε από μέσα. Εκεί είναι η ουσία. Λοιπόν, δεν σας κουράζω. Τα αλέφια να φέρουμε, τα υπόλοιπα που μου είχαν την περασμένη φορά, που μου είπανε να μου άρχονται, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Πάτε μόνο που εσύ το όνομά σου, εφέρετε τα θρησκεία σου, γεννηθείτε τα θερμά σου. Όσοι πράγματι και εσεί, τον άνθρωπο μόνο που αντιμετωπίσει, όσοι είναι σήμερα, και άφησε μη καταπίνει με τεχνό, όσοι είναι εμεί αστείοι για του εκλέπτε ημών. Και μη είσαι εμεί οι μάχε πεζών, αλλά είσαι οι μάχε από το γύρο. Διευκόμα του να δει με τον Θεό ημών, κύριε Σου, πιστεύω ο Θεό και να είσαι ο Χριστό. Άγιος Παναγίας, το καλό, έχει αγρυπνία ερυθρέα. Όποιος αδειάζει δεν είναι κουρασμένος, κάνει τον Αγίπο. Σήμερα το βράδυ αγρυπνία. Θα πάμε να ανταμώσουμε να προσεκτούμε. Ναι, θα πάμε να ανταμώσουμε να προσεκτούμε πάνω. Παναγία να το βοηθήσει. Κάποτε γράφει ο Απόστολος Παναγίας. Καλή τα...